Πάμε να δούμε πώς κέρδισε. Να μας πει ο Γιώργος Πετρίτης που το περιέγραψε μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη το παιχνίδι χθες. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε? Καλά είμαστε. Καλά. Μια χαρά. Δεν περνάμε καλά, με τους τελικούς. Όχι, δεν περνάμε καλά, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν περνάμε καλά. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ ωραία με ωραίες συνεντεύξεις τύπου αυτό εκεί και τα λοιπά. Και το έχουμε, κοντεύουμε να το τερματίσουμε πια. Μπασκετικά, εδώ μεταξύ, νομίζω ότι... Πολύ ωραία αγώνες. Ναι, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ας πούμε, είναι... Κοίταξε, έχουν μια άγρια ομορφιά. Ναι. Γιατί υπάρχουν ατέλειες πολλές τακτικά. Ναι, και στον ένα και στον άλλον. Αλλά μοιάζει... Τρομερή κόπωση. Μοιάζουν οι αγώνες σαν πυγμαχικός αγώνας. Δηλαδή, μία μπουνιά ο ένας, μία μπουνιά ο άλλος. Μου θυμίζουν κάτι παλιά παοκάρης, στα οποία ξέρεις, έβαζε καλάθι ο ένας, έβαζε καλάθι ο άλλος. Έβαζε καλάθι ο ένας και απλά ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει τον γκάλι σε κάθε μάτς. Τη μία θα είναι, ξέρω εγώ, ο Γκος, την άλλη θα είναι, ξέρω εγώ, χθες ήταν, ας πούμε, ο Ναν. Λοιπόν, αυτό. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το απολαμβάνεις, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει το γύρω-γύρω. Και γενικότερα βλέπω ότι και στους τελικούς, ενώ υπήρχαν μεγάλες διαφορές από κάποιες, δηλαδή για παράδειγμα στους δύο πρώτους υπήρχαν μεγάλες διαφορές από τον Ολυμπιακό, χθες από τον Παναθηναϊκό που ξέφυγε μεσήν 16, υπήρξε αντίδραση, έτσι, και επέστρεψαν οι ομάδες που κυνηγούσαν στο σκορ. Ναι. Αυτό δείχνει πόσο ισορροπημένοι είναι, πόσο αμφίροποι είναι και πόσο μικρές λεπτομέρειες τέλος πάντων χωρίζουν τις δύο ομάδες, έτσι. Το χθεσινό μάτς εντάξει μου θύμισε πάρα πολύ τα δύο μάτς του πρωταθλήματος στο ΆΚΑ, εκείνο της κανονικής περίοδου και εκείνο του γύρω που πάλι ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε μεγάλες διαφορές, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός πήγε να το πάρει, έτσι. Και προηγήθηκε 40 πρώτα από το φινάλε για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν πιο συγκεντρωμένος αυτή τη φορά, πιο σκληρός. Φάνηκε από την αρχή νομίζω ότι είχε περισσότερη διάθεση να κυνηγήσει λίγο στην άμυνα, να παίξει πιο επιθετική άμυνα. Είχε και περισσότερη διάθεση στο κομμάτι του rebound, κυνηγούσε δηλαδή περισσότερο και τις δεύτερες ευκαιρίες. Πρωταγωνίσε αυτό το κομμάτι τον Κώστα Ντοκού, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έδωσε πολλές λύσεις και ενέργεια στην ομάδα. Κάπως έτσι έφτασε στο 2-1. Ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου ήταν καθοριστικότατοι στο φινάλε, πήγαν την ομάδα στις πλάτες τους. Ναι, ο Σλούκας κατά τη διάρκεια της περίοδου έμοιαζε να θέλει να κάνει περισσότερα από όσα το μάτς του ζητούσε και αυτό ουσιαστικά πήγε να κοστίσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πήγε να βάλει κάποια μεγάλα σουτ. Μου θύμισε τις αντιδράσεις του Παπα-Νικολάου στο πρώτο παιχνίδι. Που βέβαια δεν του στήχησε το Ολυμπιακό γιατί το πήρε το μάτς. Αλλά ήταν αυτή. Επιλογές, ναι, ήταν αυτή η βιαστική επιλογή να βάλω το μεγάλο σουτ να ξεκολλήσω την ομάδα. Ναι. Βέβαια τέταρτη περίοδο ήταν πιο συγκεντρωμένος, ναι. Δεν το συζητάω. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και μ' αρέσει καλύτερα την μπάλα, μ' αρέσει καλύτερα το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ κομβικός. Ο Νάν εντάξει ήταν τρομερός, επειδή το ανέφερες πριν στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο μικρόνο ήταν πραγματικά σταμάτητος, δηλαδή ότι και αν επιχειρήσει ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μετά νομίζω ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από την κόπωση και την κούραση που υπήρχε. Δεν ξεκουράστηκε ιδιαίτερα από τον Αταμάν, δεν τον άφησε στο μπάγκο να ηρεμήσει λίγο το μυαλό του. Και σήγησε αρκετά ο Αμερικάνος στο δεύτερο μέρος. Είχαμε βέβαια και τις πρώτες του βολές στους τελικούς, έτσι μετά από πόσα 110 αγωνιστικά λεπτά. Λες όλα εντάξει ήταν ασταμάτητος, 7 στα 7 δίποντα. Νομίζω ήταν πάλι ο Γάλλος στη μονομαχία αυτή τη φορά με τον Μιλουτίνοφ, βγήκε νικητής γιατί πήρε καλά την μπάλα και απομόνωσε να το πω έτσι τον Σέρβο, παίζοντας αρκετά στο 1-1. Πάντως δείχνει, τώρα θα το πω και στον Νίκο αυτό στη συνέχεια. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, ρε παιδί μου, και αν ας πούμε δεχτούμε ότι ισχύει αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι ήταν το τελευταίο, το πρώτο και το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, που ένας από τους δύο δεν είχε μεγάλη πίεση και αυτός ήταν ο Ολυμπιακός, του Ολυμπιακού δεν του λειτουργήσε αυτό καθόλου. Δηλαδή
στο καθεστώς μη πίεσης δεν ανταποκρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Αντίθετα, όταν μπήκε πίεση στο μάτς, γιατί είχε μείνει πίσω στο σκορ, έπαιξε πολύ καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Και γενικά στα τρία αυτά παιχνίδια δείχνει ότι όταν πιέζονται και οι δύο, ο Ολυμπιακός αντιδράει καλύτερα. Φάνηκε στο εθνικό. Ναι, γιατί είναι πολλά χρόνια ομάδα, να το πω έτσι. Πιεδεμένη ομάδα. Δεν έχει αδειάσει τόσο πολύ όσο πάνε μετά το Final Four. Έτσι. Και παίρνει πράγματα ο Κούλης Μπαρτζόκας από όλους τους παίκτες του. Δηλαδή και χθες πάλι ήθελε να παίξει από τον πάγκο και βοήθησα. Ο Παναθηναϊκός ακόμα το ψάχνει αυτό το κομμάτι. Χθες είχε όπως είπε τον Αντετοκούνμπο που του έδωσε αρκετές λύσεις. Αλλά σίγουρα θέλει και άλλα πράγματα ο Αταμάν από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Μέχρι τώρα για παράδειγμα έχει πάρει λίγα πράγματα από τα τεσσάρια του, από τον Μίτογλου και από τον Χουάντσο. Από τον Μίτογλου πολύ λιγότερα. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε χθες ότι τελείωσε το ματ με χαμηλό σχήμα και τεσσάρια του Παπαπέτρου. Ναι. Έτσι. Από τον Γκριγκόνης δεν έχει πάρει τίποτα. Από τον Γκριγκόνης δεν έχει πάρει τίποτα. Από τον Γκριγκόνης τίποτα, μπράβο, ναι. Έτσι. Καλά λες. Ναι, ναι, ναι. Παίκτες πολύ, το λέω αυτό γιατί αυτοί οι παίκτες ήταν κομβικοί και σημαντικοί όλη τη σεζόν, έτσι. Και έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Εντάξει, τώρα είναι ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός, έτσι. Έχει το match ball στην έδρα του. Άλλο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι αναθάρισε λιγάκι. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να την πεις τελειωμένη σε αυτή την σειρά, έτσι. Όχι, τελειωμένη δεν μπορείς να την πεις, όμως... Ναι. Αλήθεια είναι ότι στις νίκες που έχει κόντρα στον Ολυμπιακό φέτος, σε καμία δεν έβγαλε αυτή την απόλυτη υπεροχή που κάποιες φορές την έχει βγάλει ο Ολυμπιακός. Σε καμία. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το χθεσινό μάτσο που θυμίσε το παιχνίδι της κανονικής περίοδου και του γύρου στο Άκρα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ίδια παιχνίδια. Υπό την έννοια αυτό που λέει Βαϊ, ότι ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή, αλλά όχι την απόλυτη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν καλύτερος, είχε μεγάλες διαφορές, δεν καταφρόμουζε να τις υπερασπιστεί. Ναι, δεν έβγαλε, εντάξει, δεν έβγαλε. Τίπαλος, την εικόνα εκεί στο 40-24, 40-25, 40-24, ναι, ναι, ναι. Εκεί λες ότι κοίταξε να δεις τώρα θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει αυτή την αίσθηση περιοχής που την ψάχνει σε όλη τη χρονιά φέτος με τον Ολυμπιακό. Δεν το πέτυχε ούτε χθες. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια ο Αταμάν το έλεγε από το ημίχρονο, δεν είναι ανάγκη να κερδίσουμε 20, να κερδίσουμε εμένα. Τελική είναι, τελική, δεν είναι... Ναι, καλά, προφανώς. Αυτό ισχύει 100%. Οκ. Okay. Αλλά λέω ότι και αυτό παίζει ρόλο όμως στην ψυχολογία των ομάδων. Γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα και σε μια κακή μέρα, γιατί για ένα μήχρονο Ολυμπιακός ήταν με παντόφλες και μπουρνούζι στο κήπεδο, δηλαδή εκτός αν είδαμε κάτι άλλο. Ακόμα και χθες λοιπόν που είναι σε κακή μέρα ο Ολυμπιακός, καταφέρνει δεύτερο ημίχρονο και το φέρνει το παιχνίδι στα απόλυτα στα μέτρα του. Με ποσταρίσματα από τους γκάρ του, με χαμηλό ρυθμό, με σημάδι σε κάθε. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το ξεβολέψει. Δηλαδή χρειάστηκε ένα μεγάλο σουτ του Παπαπέτρου Παναθηναϊκός χθες. Για να πάρει το μάτς. Αυτό είναι το μεγάλο σουτ. Mm-hmm. Ναι. Στο 75-73. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Εκεί που είχε λίγο μετά από αφού είχε πράσει προς τα Ολυμπιακός. Ακριβώς. Ναι, θα συγκεκριμένες γραμμές. Τώρα πέντε και το κλίμα έτσι, αρκετά βαρύ γιατί είναι σε λίγη ώρα η κηδεία του Πάρη. Mm-hmm. Χθες ούτως ή άλλως υπήρχε... Διπλό αντίο χθες. Ήτανε... Μάλλον ναι, 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 η μνήμη του πράκα. Παύλου και το αντίο στον Πάρη Δερμάνη. Έτσι. Υπήρχε ανατριχίδια πραγματικά και με τα βίντεο που έπαιξαν ήταν όλος ο κόσμος πραγματικά ιδιαίτερα συγκινημένος. Μιλάμε για για ζωντανή ιστορία του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι, 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 ναι. Του μπάσκετ γενικότερα. Ναι. Πόσα χρόνια ήταν εκεί ο Πάρης? Πάνω από πόσα? 30 σίγουρα. Ναι, σίγουρα 30. Εγώ νεόκοπος δημοσιογράφος. Mm. Δηλαδή. Άστο τώρα, μην πεις. 94. Όχι. 95-96. Εντάξει, εσύ. Τέτοιο πράγμα. Καθόνες για την ηλικία σου, Μιχάλη. Καθόνες για την ηλικία σου. Ναι, τύπου. 50 έγινε προχθές. με έχει εξυπηρετήσει έχοντας πάει με το Μέκα. Mm. Να κάνω ένα ρεπορτάζ και ξέρεις από τα πρώτα μου ρεπορτάζ στο Μέγα θέλω να δείξω τα από ένα μάτς μπάσκετ. Τι θέλεις να καρφώσεις και να σε τραβάνε βίντεο τι? Όχι, όχι, όχι ρε. Και με έχει εξυπηρετήσει, με έχει βάλει μέσα να περάσω για να... Αμάνε ο ΆΚΑ 95 σίγουρα. Ναι, ο ΆΚΑ 95 σίγουρα. Ναι. Τότε άνοιξε. Ναι, ναι. Και κάνω δηλώσεις στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Α.
Και γυρίζω πίσω. Φούσκωνα σαν παγόνι. Ναι, ναι, ναι. Που έχω εκεί ο Παύλου. Εντάξει. Ναι. Τρομερή... πάντα εκεί για όλου του Παρίσι. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό πάρα... παιδί. Τρομερός άνθρωπος. Τρομερή υπόθεση. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη φυσιογνωμία του χωρίς να έχει και το χαμογελό του πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μονίμως χαμογελαστός. Και μια τρέλα στο μάτι, συνέχεια. Ναι, ναι, έναν ενθουσιασμό. Ναι, ναι. Εντάξει, ψυχή του Παναθηναϊκού. Mm. Έτσι ακριβώς. Και πολύ ωραία κίνηση και τον ανθρώπο του Ολυμπιακού, έτσι με τα λευκά τριαντάφυλλα που άφησαν στη θέση του. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι επειδή μου κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα επικρατήσει λίγο. Δηλαδή αυτή η κατάνοιξη που υπήρχε χθες στο ξεκίνημα του μάτς. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη.